Κύριε Γιαννάκη, είδαμε και τη σχετική σας ανάρτηση προλίγου σε μέσον κοινωνικής δικτύωσης. Οριστική αποχώρηση, απόσυρση της υποψηφιότητας σας. Ένα σχόλιο, έτσι Μάλιστα. έχουν τα πράγματα. Βεβαίως έτσι έχουν τα πράγματα. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, που είχα καταχθεί έκτος, το πολιτικό γραφείο, όπως το καταστατικό, αν τα συνεδριάζει με το 5-1 για επικύρωση ή οποιαδήποτε αλλαγή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του πολιτικού γραφείου είχε γίνει εισήγηση ώστε να συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλτιο, θεωρώντας ότι θα προσφέρω περισσότερη δυναμική σε αυτήν τη διαδικασία. Και μετά την οικειοθελή αποχώρηση της συναδέλφου της Αρμίνας, την οποία της συγχαίρω για το είδος της, το βιογραφείο και ο πρόεδρος του κόμματος, που τους ευχαριστώ για την τιμή, που είχαν κάνει την πρόταση να είμαι στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εν τούτης όμως, μετά από προβληματισμό, αποφάσισα να μην είμαι, και λόγοι μου είναι καθαρά ηθικοί, που από τη στιγμή που έγινε μια εκλογική διαδικασία και τα μέλη του κόμματος στην πόλη της Βαρχιά Λάμπος δεν με έχουν συμπεριλάβει στους πέντε, θεώρησα ότι να αποσύρω και να μην αποδεχτώ αυτή την πρόταση που μου είχε γίνει, η οποία φυσικά, όπως έχω πει, με τιμά. Μάλιστα. Και τη θέση στο ψηφοδέλτιο ξαναπαίρνει η κυρία Νίτα Δημητρίου. Αυτό έχει γίνει η συνεδρίαση της Επαρχιακής Γραμματείας Λάρναγος, η οποία θα ενημερώσει τον πρόεδρο και νομίζω από ό,τι οι πληροφορίες μου λένε μάλιστα ότι θα είναι η συναγωνίστρια Γιαννίτα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γιαννάκη. Σας αφήνει οποιαδήποτε σήματα πικρίας το εκλογικό αποτέλεσμα της 3ης Απριλίου, ότι δεν συμπεριληφθήκατε αρχικά στο ψηφοδελτίο? Κοιτάξτε, όταν μπαίνεις σε μια εκλογική διαδικασία, πρέπει να είσαι έτοιμος για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Εγώ έθεσα τον εαυτό μου έτοιμο να προσφέρει στην Πολιτική Επαρχία έναν αγωγό βουλευτή, όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούσα ότι η εμπειρία μου που έχω αποκτήσει θα με βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό το νομοθετικό έργο. Από εκεί και πέρα, σέβομαι την απόφαση της εκλογικής βάσης του κόμματος μου στην Πολιτική και στην Επαρχία. Και φυσικά εννοείται ότι θα συνεχίσω να προσφέρω στο κόμμα όπως από τον καιρό που ήμουν μικρός, σε όλη τη διάρκεια της πορείας της ζωής μου, στέκομαι δίπλα στο κόμμα στην παράταξη και εργάζομαι για το καλό του τόπου μας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και τώρα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την να δήλωση. Είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Έγινε, γεια σας.